Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τον μπροστινό. Τα μπροστινά φύλλα να πλέξουμε για το γυλαίκο μας. Και ο τρόπος για να τα υπολογίσουμε είναι: για το μπροστινό κομμάτι είχα συνολικά 50 πόντους πλέκαμε μέχρι πριν κόψουμε για τα μανίκια. Οπότε πλέκαμε 50 άριχτα. Για το κάθε μπροστινό τώρα θέλω να έχω τους μισούς πόντους από αυτό. Θέλω δηλαδή να έχω 25 άριχτα για το κάθε φύλλο. Όμως, επειδή όπως είχα αναφέρει και στην αρχή, για το πίσω μέρος θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό αρχικά για να ξεκινήσουμε, για να βγει σωστά το λάστιχο, αντί να πλέξω 25 άριχτα, θα πλέξω 26 άριχτα. Θα προσθέσω δηλαδή έναν πόντο στο πλεκτό μου. Οπότε, θέλουμε από τους συνολικούς πόντους που είχαμε για το πίσω μέρος. Εδώ, έχουμε πλέξει 50 πόντους. Θέλω το μισό. Η μισή είναι 25 πόντοι. Επειδή όμως θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό για να βγει σωστό το λάστιχο, θα προσθέσω ένα πόντο, 26. Και για να έχω 26 πόντους για να ξεκινήσω αρχικά το πλεκτό μου, θα προσθέσω και άλλους 2. Και ο λόγος που έχω προσθέσει άλλους 2 πόντους είναι γιατί έχουμε πει ότι στο πλεκτό μας, όταν η πρώτη σειρά πλέκεται με ποδαράκια, χάνουμε 2 πόντους από το πλεκτό. Δηλαδή, αν εγώ θα ξεκινήσω, εγώ θέλω να έχω 26 πόντους. Αν ξεκινήσω με 26 αλυσίδες, στην πρώτη σειρά θα έχω 24 πόντους. Οπότε, για να έχω στο τέλος της πρώτης σειράς 26 ποδαράκια, πρέπει να ξεκινήσω με ένα γαϊτανάκι από 28 αλυσίδες. Θα προσθέσουμε δηλαδή 2 αλυσίδες επιπλέον, γιατί στην πρώτη σειρά τις χάνουμε. Οπότε έχω πλέξει 28 αλυσίδες και θα μετρήσω 1, 2, 3, 4 και θα βάλω το βελονάκι μου στην τέταρτη αλυσίδα. Έχοντας κάνει αυτό, οι 3 πρώτοι πόντοι που αφήσαμε είναι το πρώτο μας ποδαράκι και το ποδαράκι που μόλις έπλεξα είναι το δεύτερο. Οπότε ξεκινάμε να μετράμε από το 2 στην επόμενη αλυσίδα. 3, 4, 5 και συνεχίζω να πλέκω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο μέχρι να έχω 26 ποδαράκια. Η πρώτη σειρά έχει ολοκληρωθεί με συνολικά 26 ποδαράκια. Τώρα, από εδώ και πέρα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα κόψουμε για τη μασχάλη και για το V, θα το πλέξουμε εκτός βίντεο και ο λόγος που θα το κάνουμε αυτό είναι γιατί τα βήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό. Ο πρώτος και ο τελευταίος πόντος της σειράς για όσο πλέκω το λάστιχο θα είναι πάντα ένα κανονικό ποδαράκι και ενδιάμεσα θα τραβάω μπροστά 2 ποδαράκια και μετά 2 ποδαράκια θα τα τραβάω πίσω. Θα τραβάω μπροστά 2 ποδαράκια, τα επόμενα 2 ποδαράκια θα τα τραβάω πίσω. Θα πηγαίνω ένα λάξ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έχω κάνει το λάστιχο και για το πίσω μέρος. 2 ποδαράκια μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω. Ο πρώτος και ο τελευταίος πόντος της σειράς θα είναι πάντα ένα κανονικό ποδαράκι. Και επειδή, όπως ανέφερε και στην αρχή του βίντεο, πρέπει να κρατάμε σημειώσεις για το τι πλέκουμε, θα πλέξω όσες σειρές λάστιχο έχω πλέξει και για το πίσω μέρος. Έχω πλέξει συνολικά 5 σειρές, μέχρι και την 5η σειρά δηλαδή, έχω πλέξει το λάστιχο. Μετά, μέχρι την 41η σειρά, το πάω ένα λάξ. 2 σειρές άριχτα με το γουνάκι, 1 σειρά με το κανονικό το νήμα. 2 σειρές με το γουνάκι, 1 σειρά με το κανονικό, 2 σειρές με το γουνάκι, 1 σειρά με το κανονικό. Δεν αλλάζουμε τίποτα από τα βήματα που έχουμε ακολουθήσει μέχρι αυτό το σημείο. Και εδώ που σταμάτησα να πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο είναι η 41η σειρά. Οπότε και στα μπροστινά τα σημεία μέχρι την 41η σειρά θα έχω πάντα 26 πόντους επάνω στο πλεκτό μου, όπως έχω και εδώ πέρα. Μέχρι τη σειρά 49, όπως και στο πίσω μέρος, θα πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο ένα λάξ, 2 σειρές γουνάκι, 1 σειρά με το κανονικό το νήμα. Δεν αλλάζουμε τίποτα στα βήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτό το σημείο. Μόλις φτάσω κι εγώ στην 41η σειρά και είναι η ώρα για να κόψουμε για τα μανίκια, θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Οπότε, ξεκινάμε πλέκοντας το λάστιχο για συνολικά 5 σειρές και μετά ξεκινάμε με το γουνάκι. 2 γουνάκι, 1 κανονικό. Ακολουθούμε τα ίδια ακριβώς βήματα που έχουμε κάνει για το πίσω μέρος.
Στην σειρά 49 θα ξανανοίξω και εγώ το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω λοιπόν ακολουθήσει τα βήματα που ανέφερα στην αρχή. Έχω φτάσει μέχρι και την 49η σειρά, όπως έφτασα και στο πίσω κομμάτι πριν ξεκινήσω τις μειώσεις. Και τώρα έχω βάλει πάλι πιαστράκια στην 49η σειρά για να ξέρω την αρχή, για να ξέρω και από τις δύο μεριές ποιο είναι το σημείο από όπου έχω ξεκινήσει τις μειώσεις. Και όπως θα παρατηρήσετε, έχω βάλει ένα πράσινο πιαστράκι και ένα μπλε πιαστράκι. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι για να ξέρω ότι στο πράσινο πιαστράκι πλέκω μειώσεις για τη μασχάλη, στο μπλε πιαστράκι πλέκω μειώσεις για το V, γιατί οι μειώσεις σε σχέση με τη μασχάλη και το V θα είναι διαφορετικές. Οπότε πάντα γράφουμε κάτω τα βήματα που ακολουθούμε. Έχω τελειώσει την 49η σειρά που έχω πλέξει δύο σειρές με το γουνάκι. Θα βγάλω λίγο το πιαστράκι και θα το ξαναβάλω μετά. Θα ξυλώσω τον τελευταίο πόντο. Πολύ μεγάλη προσοχή να μην κάνουμε λάθη με το νήμα αυτό, γιατί ξυλώνεται δύσκολα πολύ, διότι μπλέκονται οι τρίχες. Έχω ξυλώσει λοιπόν τον τελευταίο πόντο για να τον ξαναπλέξουμε μαζί. Βάζω το βελονάκι στο τελευταίο άριχτο και έχω τις δύο θηλιές επάνω στο βελονάκι. Αντί να ολοκληρώσω το άριχτο με το γουνάκι, θα ενώσω την καινούρια κλωστή, την κανονική μου κλωστή δηλαδή, θα την περάσω μέσα από τις τελευταίες δύο θηλιές. Και έχοντας κάνει αυτό, ο τελευταίος πόντος μοιάζει να είναι πλεγμένος με το γουνάκι, αλλά ταυτόχρονα ενώσαμε και την καινούργια μας κλωστή. Θα πλέξω μία αλυσίδα και θα ξαναβάλω το πιαστράκι στην σειρά 49 όπως το είχα, για να ξέρω μέχρι πού έχω πλέξει από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο. Γυρνάω το πλεκτό μου και όπως κάναμε και για την μασχάλη στο μπροστινό, στο πίσω μέρος του πλεκτού, θα πλέξουμε 3 πόντους μαζί. Οπότε, ξεκινώντας από το πρώτο άριχτο, βάζω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή και κρατάω τη θηλιά επάνω στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον δεύτερο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά επάνω στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στον τρίτο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά επάνω στο βελονάκι. Έχω πλέξει συνολικά μέσα σε 3 πόντους και έχω 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις 4 θηλιές. Τώρα, έχοντας κάνει αυτό, οι 3 αυτοί πόντοι έγιναν ένας. Και στο κόψιμο για το V δεν θα πλέξουμε 3 πόντους μαζί, αλλά 2, γιατί δεν θέλω να μειωθεί το πλεκτό τόσο πολύ όσο έχει μειωθεί και στο μανίκι. Θέλω να έχει λίγο λιγότερη μείωση. Στο V θέλουμε απλά να δώσουμε μία μικρή κλίση. Δεν θέλουμε να κάνει τόσο μεγάλο μάζεμα όπως κάνει το κόψιμο για τη μασχάλη. Οπότε έχω πλέξει 3 πόντους μαζί. Οι 3 αυτοί πόντοι έχουν γίνει ένας και πλέκουμε 1 στον επόμενο πόντο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και μου έχουν μείνει οι τελευταίοι 2 πόντοι από το πλεκτό.
τους οποίους θα πλέξουμε μαζί. Και αυτή θα είναι η μείωση για το, για το V. Οπότε πάντα στη μείωση για το V θα πλέκουμε μόνο 2 πόντους μαζί και πάντα στη μείωση για το μανίκι θα πλέκουμε 3 πόντους μαζί. Οπότε βάζουμε το βελονάκι στον πρώτο τελευταίο πόντο, παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον τελευταίο πόντο παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι και έχω πλέξει συνολικά 2 πόντους και έχω 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή και αντί να πάρω κλωστή και να την περάσω μέσα και στις 3 θηλιές με την κανονική κλωστή, θα ξαναενώσω πάλι το γουνάκι. Θα πάρω το γουνάκι και θα το περάσω μέσα στις 3 τελευταίες θηλιές, πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Αυτή ήταν η 50η σειρά του πλεκτού με συνολικά 23 πόντους. Τώρα θα πάω να πλέξω την σειρά 51 και την σειρά 52 από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο με το γουνάκι. Οπότε τη σειρά 51 και τη σειρά 52 με συνολικά 23 πόντους από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο. Και όταν φτάσω στη σειρά 53 που θα πρέπει πάλι να πλέξουμε μειώσεις, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεό μου. Έχω φτάσει στο τέλος και της δεύτερης σειράς με το γουνάκι και δεν έχω ολοκληρώσει το άριχτο το τελευταίο, γιατί θα πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά αλλά ταυτόχρονα να ενώσουμε και την καινούργια μας κλωστή. Αντί να πλέξω δηλαδή με το γουνάκι τις τελευταίες 2 θηλιές για να ολοκληρώσω το άριχτο, θα το ολοκληρώσω με την καινούργια μου κλωστή. Κόβω το γουνάκι, πλέκω μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα με την κανονική κλωστή και γυρνάω το πλεκτό για να ξαναξεκινήσω μειώσεις. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχω μπροστά μου το μπλε πιαστράκι. Μπλε πιαστράκι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μειώσεις για το V. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλω, έβαλα 2 διαφορετικά χρώματα για να βλέπω μπροστά μου που πρέπει να κάνω μειώσεις. Οπότε, μπλε πιαστράκι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μειώσεις στο V. Οπότε θα ξεκινήσω πλέκοντας μόνο 2 πόντους μαζί. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μέσα στο πρώτο άριχτο για αυτή τη σειρά και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στο δεύτερο άριχτο για αυτή τη σειρά και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω πλέξει μέσα σε συνολικά 2 πόντους και έχω 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τις 3 θηλιές. Από εδώ και πέρα θα πλέκω από έναν πόντο σε κάθε πόντο μέχρι να φτάσω στους 3 τελευταίους που θα πρέπει να κάνω την μείωση για το μανίκι. Οπότε επειδή πλέκω 2 πόντους μαζί στην αρχή και 3 πόντους μαζί στο τέλος, στην πραγματικότητα αφαιρώ 3 πόντους από το πλεκτό συνολικά. Δηλαδή και πριν είχαμε συνολικά 26 πόντους και μας έμειναν μόνο 23. Και αυτό γίνεται επειδή όταν πλέκω μαζί 2 πόντους μου μένει ο ένας. Αφαιρώ έναν πόντο και όταν πλέκω 3 πόντους μαζί ουσιαστικά αφαιρώ 2 πόντους, γιατί όταν πλέκω τους 3 πόντους μαζί μου δίνουν ένα πόντο. Οπότε αφαιρώ 2 πόντους από τη μία και έναν πόντο από την άλλη, συνολικά 3 πόντους και έτσι από τα 23 άριχτα θα μείνω με 20 σε αυτή τη σειρά. Οπότε έχω ξεκινήσει 1 στον επόμενο πόντο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, και μου έχουν μείνει 3 τελευταίοι πόντοι από το πλεκτό μου, τους οποίους θα τους πλέξουμε μαζί. Βάζουμε το βελονάκι, γιατί εδώ είναι τώρα το κόψιμο για τη μασχάλη. Έχουμε το πράσινο πιαστράκι μπροστά μας. Οπότε βάζω το βελονάκι στον πρώτο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Στον δεύτερο πόντο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι.
Βάζω το βελονάκι μου και στον τρίτο πόντο, παίρνω κλωστή και κρατάω τη θηλιά μου στο βελονάκι. Έχω πλέξει σε συνολικά 4 πόντους, σε συνολικά 3 πόντους και έχω 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Αντί να ολοκληρώσω τη σειρά με την κανονική κλωστή, θα ενώσω πάλι το γουνάκι, παίρνω την κλωστή και την περνάω μέσα και από τις 3 θηλιές και πλέκω μία λυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Μόλις ολοκληρώσαμε την σειρά 53, τώρα πάμε να πλέξουμε την σειρά 54 και 55 με συνολικά 20 άριχτα. Τη σειρά 54 και 55 με συνολικά 20 άριχτα με το γουνάκι. Και μετά, όταν φτάσω στην σειρά 56, θα ξανανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα πλέξουμε τις μειώσεις πάλι με το κανονικό το νήμα. Πολύ μεγάλη προσοχή! Για τις μασχάλες πλέκουμε μειώσεις στις ίδιες ακριβώς σειρές και για τις ίδιες σειρές, δηλαδή αν έχουμε πλέξει συνολικά 3 μειώσεις για τις μασχάλες στο πίσω μέρος, δηλαδή σε 3 διαφορετικές σειρές, αυτό σημαίνει σε 3 διαφορετικές σειρές, αλλά στις ίδιες σειρές στα μπροστινά μέρη πρέπει να πλέξουμε μειώσεις για την μασχάλη για να είναι το πίσω μέρος συμμετρικό με το μπροστινό. Πλέκω μειώσεις, τις ίδιες ακριβώς μειώσεις, στις ίδιες ακριβώς σειρές που είχα πλέξει και στο πίσω μέρος για τη μασχάλη. Και πλέκω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο στα ίδια σημεία που είχα πλέξει στο πίσω μέρος του γυλαίκου μου. Οπότε θέλουμε να γίνονται τα βήματα αυτά στα ίδια σημεία. Πάω τώρα να πλέξω τις επόμενες 2 σειρές με το γουνάκι και όταν ξαναφτάσω στη σειρά 56 που θα πρέπει πάλι να πλέξουμε μειώσεις, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεο μου. Έχω πλέξει μέχρι και τον 19ο πόντο, τον 20ο θα τον πλέξουμε μαζί. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο και την ολοκληρώσω το άριχτο με το γουνάκι. Θα ενώσω την κανονική μου κλωστή. Την περνάω μέσα από τις 2 θηλιές το άριχτο και κάνοντας αυτό μοιάζει σαν το τελευταίο άριχτο να είναι πλεγμένο με το γουνάκι, αλλά ταυτόχρονα ένωσα και την καινούργια μου κλωστή. Πλέκω αλυσίδα και τώρα βλέπω ότι έχω μπροστά μου το πράσινο πιαστράκι, οπότε πράσινο πιαστράκι σημαίνει ότι πρέπει να πλέξουμε μειώσεις για τη μασχάλη. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και εφόσον ξεκινάμε πλέκοντας μειώσεις για τη μασχάλη, θα πλέξουμε 3 άριχτα μαζί. Βάζω το βελονάκι στο πρώτο άριχτο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι στο δεύτερο άριχτο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στο τρίτο άριχτο. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχουμε πλέξει συνολικά 3 πόντους και έχω 4 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή. Την περνάω μέσα και από τις 4 θηλιές, οπότε οι 3 αυτοί πόντοι έγιναν ένας. Και πλέκουμε 1. Πάμε στον επόμενο πόντο. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και μου έχουν μείνει οι τελευταίοι 2 πόντοι από το πλεκτό, οπότε θα βάλω το βελονάκι στον πρώτο τελευταίο πόντο και επειδή έχουμε μπλε πιαστράκι σημαίνει ότι κάνουμε μείωση για το V, οπότε θέλω να πλέξω μόνο 2 πόντους μαζί όταν πλέκω μείωση για το V, γιατί θέλω να πηγαίνει σιγά σιγά να κλείνει. Οπότε παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο, τον πρώτο τελευταίο. Ξανακάνω αυτό το βήμα, βάζω το βελονάκι στον πρώτο τελευταίο πόντο, παίρνω κλωστή και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι, βάζω το βελονάκι μου και στον τελευταίο πόντο, παίρνω κλωστή και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι, έχω πλέξει συνολικά 2 πόντους και έχω 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι, αντί όμως να ολοκληρώσω
με το in κανονική μου κλωστή θα τελειώσω τους τελευταίους πόντους πλέκοντας, ενώνοντας και το καινούργιο μου νήμα, το γουνάκι. Το περνάω μέσα από τους τρεις τελευταίους πόντους, αλυσίδα, και γυρνάω το πλεκτό μου. Ολοκληρώθηκε η σειρά 56 και τώρα πάμε να πλέξουμε εκτός βίντεο την σειρά 57 και 58, που είναι με γουνάκι πλέκοντας από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, συνολικά 17 άριχτα. Έχω πλέξει και τις δύο σειρές με το γουνάκι, δεν έχω ολοκληρώσει τον τελευταίο πόντο για να τον πλέξουμε μαζί. Τώρα, από τις σημειώσεις που έχουμε κρατήσει πλέκοντας το πίσω μέρος για το γυλαίκο, ξέρω ότι η σειρά 56 ήταν η τελευταία σειρά στην οποία έχω πλέξει μειώσεις για τη μασχάλη. Οπότε για τη μασχάλη δεν θα πλέξουμε άλλες μειώσεις. Από εδώ και πέρα, από την μεριά που έχουμε το πράσινο πιαστράκι, θα πλέκουμε πάντα από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο. Δεν θα ξαναπλέξουμε ποτέ μείωση. Από την μεριά όμως που έχουμε το μπλε πιαστράκι που είναι το V, θέλουμε να πλέξουμε λίγες μειώσεις ακόμα για να δώσουμε λίγο έτσι μια κλίση στο άνοιγμα στο V για το γυλαικάκι μας. Οπότε είμαι στην σειρά 58. Είναι η δεύτερη σειρά με το γουνάκι. Θα ενώσω τώρα την καινούργια μου κλωστή. Την περνάω μέσα από τις τελευταίες δύο θηλιές. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Και εφόσον έχω το μπλε πιαστράκι μπροστά μου, σημαίνει ότι αυτή είναι η μεριά για το V. Οπότε τους δύο πρώτους πόντους θα τους πλέξω μαζί. Βάζω το βελονάκι στο πρώτο άριχτο της σειράς. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι και στον δεύτερο πόντο της σειράς. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω πλέξει μέσα σε συνολικά 2 πόντους και έχω 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τις 3 θηλιές. Οι 2 αυτοί πόντοι έγιναν ένας και από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος θα πλέκω από έναν πόντο σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος της σειράς. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και ο τελευταίος μου πόντος 16. Αντί να ολοκληρώσω όμως τον τελευταίο πόντο με το κανονικό το νήμα, θα ενώσω το γουνάκι για να πλέξω τις επόμενες δύο σειρές πλέκοντας από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Το τελευταίο μου άριχτο, αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Οπότε τώρα επειδή πλέκω μειώσεις μόνο από τη μία μεριά, οι πόντοι που αφαιρούνται στις σειρές με τις μειώσεις είναι μόνο ένας πόντος από τους συνολικά 17. Επειδή πλέξαμε 2 πόντους μαζί και αυτοί οι πόντοι μας έδωσαν ένα πόντο, τα 17 άριχτα έγιναν 16. Οπότε στη σειρά 60 και 61 θα πλέξω με το γουνάκι συνολικά 16 άριχτα. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει την σειρά 61 με το γουνάκι. Κόβω την κλωστή γιατί θα ενώσουμε το κανονικό μας το νήμα. Παίρνω την κλωστή και τελειώνω το άριχτο τις τελευταίες δύο θηλιές, δηλαδή πλέκοντας με την κανονική μου κλωστή, πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα, εφόσον έχω το πράσινο πιαστράκι μπροστά μου, αυτό σημαίνει ότι πλέκω στη μασχάλη. Άρα, συνεχίζω να πλέκω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Και η μείωση θα γίνει εδώ, που είναι το μπλε πιαστράκι, για το V. Οπότε, από τα συνολικά 16 άριχτα που είχα, σε αυτή τη σειρά θα μείνω με 15. Οπότε, ξεκινάμε πλέκοντας από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και μου έχουν μείνει οι δύο τελευταίοι πόντοι της σειράς. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου στον πρώτο τελευταίο. Παίρνω κλειστή και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω το βελονάκι μου και στον τελευταίο πόντο. Παίρνω κλειστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω πλέξει συνολικά 2 πόντους και έχω 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Και θα ολοκληρώσω, αντί να ολοκληρώσω την μείωση με την κανονική κλειστή, θα ενώσω το γουνάκι μου, θα το περάσω μέσα στις 3 τελευταίες θηλιές, πλέκω αλυσίδα και θα γυρίσω το πλεκτό. Θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ολοκληρώσαμε την σειρά 62. Τώρα η σειρά 63 και 64 θα πλεκτούν εκτός βίντεο με ένα άριχτο σε κάθε πόντο με το γουνάκι. Είμαι στην σειρά 64, όπου έχω πλέξει, έχω σχεδόν ολοκληρώσει τη σειρά. Δεν έχω ολοκληρώσει το άριχτο με το γουνάκι, γιατί όπως πάντα θα πάμε να ενώσουμε την κανονική μας κλωστή. Στις τελευταίες 2 θηλιές, πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Και τώρα εφόσον έχω το μπλε πιαστράκι μπροστά μου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πλέξω μείωση. Και έτσι τους 2 πρώτους πόντους θα τους πλέξουμε μαζί. Θα βάλω το βελονάκι στο πρώτο άριχτο για αυτή τη σειρά. Παίρνω κλωστή, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Βάζω και στο δεύτερο άριχτο για αυτή τη σειρά, παίρνω κλωστή και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχουμε πλέξει 2 συνολικά πόντους και έχουμε 3 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις 3 θηλιές. Οπότε από τους συνολικά 15 πόντους, τώρα θα μείνουμε με 14, έχουμε έναν. Στον επόμενο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ο τελευταίος πόντος, τον 14ο, όπως πάντα θα ενώσουμε την καινούργια μας κλωστή. Οπότε στον 14ο πόντο θα ξαναενώσω το γουνάκι. Οπότε παίρνω την κλωστή και την περνώ μέσα από τις τελευταίες 2 θηλιές. Αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα, από εδώ και πέρα, από την σειρά 65 που μόλις πλέξαμε και πλέξαμε την μείωση για το V, από την σειρά 66 μέχρι και την σειρά 74 θα πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, δεν θα πλέξω άλλες μειώσεις. Αλλά πάντα θα πηγαίνουμε να αλλάξει 2 σειρές γουνάκι, μία σειρά με το κανονικό μας το νήμα. Και ολοκληρώνουμε την τελευταία σειρά, την 74η, η οποία θα είναι μία σειρά που πλέκουμε με το κανονικό μας το νήμα. Οπότε, από εδώ και πέρα δεν θα πλέξω άλλες μειώσεις ούτε και στο V και θα έχω σε κάθε σειρά μέχρι και τη σειρά 74 συνολικά 14 άριχτα. Πάντα όμως πηγαίνουμε να αλλάξει 2 σειρές με το γουνάκι, μία σειρά με το κανονικό μας το νήμα. Όταν τελειώσω, όταν έχω ολοκληρώσει μέχρι και τη σειρά 74, θα ανοίξω για να δούμε πώς φαίνεται το πρώτο μπροστινό ολοκληρωμένο. Στο σημείο αυτό έχω πλέξει μέχρι και την 74η σειρά. Έχω τελειώσει, η τελευταία σειρά είναι με το κανονικό το νήμα. Πλέκω αλυσίδα, κόβω αρκετά μακριά την κλωστή για να μην χρειάζεται να ξαναενώνω πάλι όταν θα χρειαστεί να ενώσω τα 2 μέρη μαζί. Οπότε κόβω την κλωστή αρκετά μακριά, τραβάω την θηλιά και σφίγγω.
και το πρώτο μπροστινό μας φαίνεται έτσι. Μην βγάλετε τα πιαστράκια για να ξέρετε που, ποια σημεία θα ενώσετε. Θα ενώσω αυτό εδώ που έχει το πράσινο το πιαστράκι, και μέχρι που. Έτσι φαίνεται από κάτω μέχρι και πάνω. Βλέπουμε πόσο διαφορετικό είναι το κόψιμο που έχουμε κάνει για το μανίκι, που έχουμε κόψει περισσότερους πόντους, και πώς είναι το κόψιμο που έχουμε κάνει για το V. Είναι πιο ομαλό, είναι διαφορετικό σε σχέση με το V που έχουμε κάνει για το μανίκι, επειδή κόβαμε 2-2 πόντους μαζί. Οπότε πάμε να πλέξουμε τώρα το δεύτερο μέρος, το δεύτερο μπροστινό, εκτός βίντεο, ακολουθώντας τα ίδια ακριβώς βήματα που κάνετε για να πλέξετε το πρώτο μπροστινό. Ακολουθώντας λοιπόν τα ίδια βήματα και έχοντας υπόψη τα πιαστράκια, εγώ έχω βάλει το πράσινο για να ξέρω που κάνω το κόψιμο για τα μανίκια, και για το μπλε για να ξέρω που κάνω το κόψιμο για το βέμ. Στα ίδια σημεία θα βάλουμε μπλε και πράσινο και στο αντίθετο κομμάτι. Πλέκουμε τις ίδιες ακριβώς μειώσεις και τις ίδιες ακριβώς σειρές. Και όταν έχω τελειώσει και εγώ και το δεύτερο μπροστινό, θα ξανανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα ενώσουμε τα δύο αυτά μέρη. Έχουμε πλέξει όλα τα μέρη από το γυλαικάκι μας και τώρα θα πάμε να τα ενώσουμε. Αυτό δεν είναι το πίσω μέρος. Αυτό εδώ είναι το ένα μπροστινό. Και αυτό εδώ είναι και το δεύτερο μπροστινό. Και έτσι θα φαίνεται το γυλαίκο μας. Εδώ είναι το άνοιγμα για το V. Από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα, έχω πάρει το ένα κομμάτι. Έχω γυρίσει στο πλάι το πλεκτό μου. Από τη δεξιά μεριά που είναι το λάστιχο είναι η κάτω μεριά και στα δύο πλεκτά. Και θέλω να ξεκινήσω να ενώνω πλέκοντας βουβά. Μέχρι τα σημεία που έχουμε βάλει τα πιαστράκια είναι η 41η σειρά, οπότε μόλις τελειώσω να πλέκω τα βουβά για να ενώσω το λάστιχο στην κάτω μεριά, αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα έχω συνολικά 44 σειρές. Οπότε μετά από το λάστιχο, μόλις πλέξω τα βουβά για το λάστιχο, θέλω να μετρήσω 44 βουβά. Αυτή εδώ θα είναι η καλή μεριά του πλεκτού μου, οπότε θα το γυρίσω από την αντίθετη μεριά για να τα ενώσω. Και θα ενώσω με την κανονική κλωστή, εννοείται, δεν θα βάλουμε το γουνάκι για να ενώσουμε το πλεκτό μας. Θα πάρω με το βελονάκι μου και θα ενώσω το πλεκτό μου κάτω στις γωνίες στο λάστιχο. Κάτω στη γωνία στη μία μεριά, κάτω στη γωνία και στην άλλη, στο πρώτο ποδαράκι δηλαδή, κάτω στις γωνίες. Παίρνω την κλωστή, την περνάω μέσα και από τους δύο πόντους και πλέκω μία λυσίδα για να ασφαλίσω την κλωστή μου. Τώρα από εδώ και πέρα θα πλέκω από ένα βουβό μέσα σε κάθε πόντο. Και συνεχίζουμε. Τώρα, αυτό που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές είναι ότι όταν πλέκουμε οριζόντια πάνω σε ποδαράκια, ότι το κάθε ποδαράκι αποτελείται από δύο πόντους ουσιαστικά, γιατί κάνουμε δύο κινήσεις για να τα ολοκληρώσουμε. Οπότε, έχω πλέξει ένα. Είχαμε πλέξει συνολικά 5 σειρές με το λάστιχο, οπότε θα πρέπει να έχω περίπου 10 βουβά, ξεκινώντας να ενώνω το λάστιχο. Ένα, και θέλω να πιάνω στο ίδιο σημείο και την μπροστινή μεριά και την πίσω. Δύο. Τρία. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 στην πάνω μεριά στο λάστιχο και στις δύο μεριές και στην μπροστά και στην πίσω. Ενώσαμε το λάστιχό μας. Τώρα, από εδώ και πέρα θα πάμε να πλέξουμε από ένα βουβό μέσα σε κάθε πόντο. Θέλουμε να πιάνουμε και την μπροστινή μεριά και την πίσω μεριά από το πλεκτό μας. Να ενώνουμε όλους τους πόντους μαζί, οπότε εφόσον είμαι στην πρώτη σειρά μετά από το λάστιχο και την μπροστινή μεριά, θέλω να είμαι στην πρώτη σειρά μετά από το λάστιχο και για την πίσω μεριά. Στη δεύτερη σειρά μετά από το λάστιχο στην μπροστινή μεριά, στην δεύτερη και στην πίσω, θέλω να πιάνω τους ίδιους πόντους έτσι ώστε να ενωθεί σωστά το πλεκτό. Θα μας παιδέψει λίγο γιατί είναι οι σειρές που έχουμε πλέξει με το γουνάκι, όμως θα μας βοηθήσουν πολύ οι σειρές που πλέκαμε με την κανονική κλωστή σαν σημείο αναφοράς, γιατί ξέρουμε όταν έχουμε πλέξει το ένα βουβό εδώ πέρα στην κανονική σειρά, μετά θα πλέξουμε δύο βουβά με το γουνάκι που είναι, με τις σειρές με το γουνάκι, μετά πάλι μία σειρά με την κανονική κλωστή και οι επόμενες δύο σειρές είναι με το γουνάκι και πάμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο πιαστράκι. Στα πιαστράκια θα είναι οι τελευταίοι πόντοι μέσα στους οποίους θα πλέξουμε το βουβό. Έχω φτάσει στο σημείο όπου θα πλέξω το τελευταίο μου βουβό. Βγάζω λοιπόν το πιαστράκι και πλέκουμε το τελευταίο μας βουβό που είναι στις σειρές πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις. Τελευταίο βουβό, αλυσίδα, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και εφόσον έχουμε πλέξει σωστά τα βουβά, όταν ενώνουμε τις δύο μεριές, οι μειώσεις είναι ακριβώς στα ίδια σημεία και εκτός αυτού, οι πάνω μεριές είναι ευθυγραμμισμένες. Έτσι φαίνεται λοιπόν από την ανάποδη, έτσι φαίνεται από την καλή το πλεκτό μας, από κάτω μέχρι πάνω. Πάμε τώρα να ενώσουμε την πάνω μεριά, τους ώμους. Η πάνω μεριά θα είναι αρκετά πιο εύκολη, γιατί η τελευταία σειρά ήταν με την κανονική κλωστή και πλέκουμε και κανονικά επάνω στους πόντους. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο τελευταίο άριχτο που έχω πλέξει και θυμόμαστε ότι η τελευταία σειρά είχε 14 πόντους. Οπότε πάμε να μετρήσουμε λίγο 14 πόντους και στην αντίθετη μεριά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Μέσα εδώ θα μπει το βελονάκι μου για να ξεκινήσω. Οπότε έχουμε 14 πόντους από τη μία και 14 πόντους από την άλλη. Βάζω το βελονάκι μου στον πρώτο πόντο από την μπροστινή μεριά και στην απέναντι μεριά που μετρήσαμε τους 14 πόντους. Έχω αφήσει την μακριά κλωστή όπως θυμάστε, οπότε θα πάρω την κλωστή αυτή τη μακριά που είχα αφήσει όταν τελείωσα το πλεκτό και θα την περάσω μέσα και από τους δύο πόντους και θα πλέξω αλυσίδα. Αυτό ήταν το πρώτο μου βουβό και συνεχίζω στον επόμενο πόντο. Θέλω να πιάσω το δεύτερο άριχτο από την μπροστινή μεριά και το δεύτερο άριχτο από την πίσω. Μισό λεπτάκι. Έχουμε πλέξει μέσα στον πρώτο πόντο και θέλουμε τον δεύτερο από την μπροστινή μεριά και τον δεύτερο από την πίσω. Πολύ μεγάλη προσοχή να πιάνουμε και τους πίσω πόντους. 2. Τον τρίτο πόντο από την μπροστινή μεριά, τον τρίτο πόντο και από πίσω. 3. Τον τέταρτο από την μπροστινή, τον τέταρτο και από την πίσω. 4. Τον πέμπτο πόντο από την μπροστινή μεριά, τον πέμπτο πόντο και από πίσω. 5. Και συνεχίζω μέχρι να έχω συνολικά 14 βουβά. Έχω πλέξει και το τελευταίο, το 14ο βουβό. Πλέκω αλυσίδα, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Ολοκληρώσαμε να ενώνουμε το ένα φύλλο από το γυλαικάκι μας και φαίνεται έτσι σε αυτό το σημείο. Και αυτή εδώ είναι η καλύτερη μεριά. Ανοίγουμε λίγο τους πόντους εδώ, τα βουβά που έχουμε πλέξει. Και τη μία μεριά την ενώσαμε. Τώρα πάμε με τα ίδια ακριβώς βήματα να ενώσουμε και την αντίθετη μεριά. Ξεκινάμε ενώνοντας
θα το γυρίσουμε από την ανάποδη το κυριότερο για να μην τα ενώσουμε λάθος. Θα το γυρίσω πάλι από την ανάποδη. Θα βάλω και το άλλο φύλλο πάνω. Πολύ μεγάλη προσοχή, θέλω να το βάλω το φύλλο από τη μεριά που έχω πλέξει τις μειώσεις για τα μανίκια. Προσέξτε να μην μπερδευτείτε, το πράσινο πιαστράκι βάζω από εδώ. Και ξεκινώ να ενώνω πάλι από κάτω προς τα πάνω. Στα πιαστράκια είναι οι τελευταίοι πόντοι που θα πλέξουμε μέσα. Και μετά θα ενώσουμε και πάνω στους ώμους. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτά τα βήματα εκτός βίντεο. Και όταν έχω τελειώσει και εγώ θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Έχω ολοκληρώσει να ενώνω και τα δύο κομμάτια στο γυλαικάκι μου. Και φαίνεται έτσι σε αυτό το σημείο, ξεκινώντας από κάτω και πηγαίνοντας προς τα πάνω. Έτσι φαίνεται το γυλαικάκι μας, το V που έχουμε πλέξει εδώ το άνοιγμα. Και τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα πλέξουμε λάστιχο, ξεκινώντας από κάτω και πηγαίνοντας πάνω στο λαιμό γύρω-γύρω και ξανακατεβαίνοντας κάτω. Και μόλις κάνουμε αυτό, μετά θα πλέξουμε εδώ στο μανίκι γύρω-γύρω για να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Και αφού έχουμε τελειώσει να ενώνουμε όλα τα μέρη μαζί, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να πλέξουμε το γύρω-γύρω. Το πλεκτό μου είναι από την Καλή. Θα βάλω το βελονάκι μου και θα ενώσω την κλωστή κάτω εδώ στη γωνία. Στο πρώτο ποδαράκι. Παίρνω την κλωστή, την περνώ μέσα από τον πόντο και πλέκω. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Έχοντας κάνει αυτό, είναι σαν να έχω πλέξει το πρώτο ποδαράκι. Τώρα, οι σειρές που έχουμε πλέξει το λάστιχο ήταν συνολικά 5. Αυτό που έχουμε αναφέρει και σε άλλα βίντεο αλλά και πριν που ενώναμε με βουβά και να κλείσουμε το πίσω με τον μπροστινό, ότι το κάθε ποδαράκι αποτελείται ουσιαστικά από 2 πόντους. Αυτό όμως που θα κάνουμε τώρα, αντί να πλέξουμε από 2 ποδαράκια μέσα σε κάθε πόντο, αν το κάνουμε αυτό θα μοιάζει λίγο σαν αύξηση όταν θα πλέξουμε πόντους επάνω στα ποδαράκια αυτά. Γιατί τραβούσαμε μπροστά και πίσω τους πόντους και το συνολικό τους ύψος είναι πραγματικά σαν να έχουμε πλέξει μισά ποδαράκια. Οπότε, στον πρώτο πόντο θα πλέξω ένα ποδαράκι, στη δεύτερη σειρά θα πλέξω 2 ποδαράκια, στην τρίτη ένα ποδαράκι, στην τέταρτη 2 και στην πέμπτη ένα ποδαράκι. Θα το πάμε να αλλάξει. Και μετά θα πάμε και θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω σε όλο μας το πλεκτό. Δηλαδή η σειρά θα ξεκινήσει στο κάτω ένα μπροστινό και θα τελειώσει στο αντίθετο μπροστινό. Και αυτό θα είναι μία σειρά. Και μετά θα γυρνάμε το πλεκτό και θα πηγαίνουμε πάλι γύρω-γύρω. Οπότε, ένα. Στην επόμενη σειρά θα πάμε να πλέξουμε 2 ποδαράκια. Ένα. Δύο. Στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε 1 ποδαράκι. Στην τέταρτη σειρά θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. Και στην πέμπτη σειρά θα πάμε και θα πλέξουμε μόνο 1 ποδαράκι. Και από εδώ και πέρα πλέκουμε από 1 ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο, γύρω 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 μέχρι να φτάσουμε εδώ. Και θα πλέξουμε με τον ίδιο τρόπο πάλι κάτω εδώ στο λάστιχο. Πολύ μεγάλη προσοχή που βάζουμε το βελονάκι μας. Θέλουμε να πλέκουμε μέσα στο πρώτο άριχτο κάθε σειράς και θα μας βοηθήσουν σαν σημεία αναφοράς για να ξέρουμε και σίγουρα ότι πλέκουμε σωστά οι σειρές που έχουμε πλέξει με το κανονικό το νήμα. Βλέπουμε εδώ ότι είναι το πρώτο άριχτο είναι με το γουνάκι. Το δεύτερο άριχτο είναι πάλι με το γουνάκι. Ο επόμενος πόντος, η σειρά εδώ με τα ρίχτα, είναι με το κανονικό το νήμα. Οπότε ξέρω ότι μετά πάλι θα πρέπει να συναντήσω 2 σειρές με το γουνάκι. Ένα. Δύο. Και η επόμενη σειρά είναι με το κανονικό το νήμα. Και συνεχίζουμε έτσι πλέκοντας ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. Όταν φτάσω εδώ στο πιαστράκι, θα ξανανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε εδώ το πιαστράκι, εδώ που είχαμε ξεκινήσει να πλέκουμε το V. Και από τη μία μεριά και από το άλλο, όπως βλέπετε, δεν έχω βγάλει τα πιαστράκια μου.
Και οπότε μόλις φτάσω στο πρώτο πιαστράκι θα ξανοίξω και να δούμε πώς θα πλέξουμε εδώ πέρα και μετά όλο το υπόλοιπο θα το κάνουμε εκτός βίντεο. Στο σημείο αυτό το πλεκτό μου φαίνεται έτσι, έτσι είναι καθώς πλέκουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου θα πλέξουμε στο σημείο που είναι το πιαστράκι μας. Αντί λοιπόν εδώ που έχουμε το πιαστράκι να πλέξω ένα ποδαράκι, θα πλέξω δύο για να κρατήσω τη γωνία από το V. Και αυτό θα γίνει μόνο σε αυτή τη σειρά. Οπότε, ένα, δύο ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Για να κρατήσουμε λίγο τη γωνία από το V. Τώρα από εδώ και πέρα πλέκουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. Και όταν φτάσει η σειρά πάλι για να πλέξουμε στο πιαστράκι, θα πλέξουμε πάλι δύο ποδαράκια. Οπότε, πάμε εδώ, πλέκουμε ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο, κατεβαίνοντας κάτω. Εδώ πλέκουμε δύο ποδαράκια. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και εδώ πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο που πλέξαμε και το λάστιχο κάτω. Ένα ποδαράκι στην πρώτη σειρά, δύο. Ένα, δύο, ένα, δύο, μέχρι το τέλος. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε όλη την πρώτη σειρά για το μπροστινό το λάστιχο εδώ πέρα που πλέκουμε. Και όταν τελειώσω, θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα πλέξουμε τη δεύτερη. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω την πρώτη σειρά. Αυτό που έκανα ήταν κράτησα τα πιαστράκια γιατί σκέφτηκα μετά ότι θα με βοηθήσουν πολύ στο πώς να βάλουμε τα κουμπιά και να πλέξουμε τις κουμπότρυπες. Και έτσι, από τη μία μεριά που ξεκίνησα, από εδώ είναι που ξεκινήσαμε να πλέκουμε, όταν έπλεξα τα δύο ποδαράκια έβαλα το πιαστράκι στο δεύτερο ποδαράκι και γυρνώντας, όταν έφτασα εδώ που έπλεξα πάλι τα δύο ποδαράκια, έβαλα το πιαστράκι στο πρώτο από τα δύο. Και έτσι το πιαστράκι μου είναι στο ίδιο σημείο και από τις δύο μεριές. Τώρα έχουμε φτάσει κάτω εδώ. Και θα πλέξω μία λυσίδα και θα γυρίσω το πλεκτό. Και θα πλέξουμε πάλι όλο γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε κάτω στην άλλη μεριά. Ξεκινάω πλέκοντας από ένα ποδαράκι στους πρώτους δύο πόντους. Ένα. Δύο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε το μοτίβο που κάναμε και στο λάστιχο και για κάτω εδώ. Οπότε, δύο ποδαράκια θα τα τραβάω μπροστά και δύο ποδαράκια πίσω. Στον πρώτο πόντο βάζουμε από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και πλέκουμε ποδαράκι. Στον δεύτερο πόντο κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Το πάω λίγο πιο γρήγορα το λάστιχο εδώ γιατί έχουμε κάνει ακριβώς το ίδιο και στην κάτω μεριά. Ακολουθούμε τα ίδια ακριβώς βήματα. Και μετά πλέκουμε δύο ποδαράκια τα οποία τα τραβάμε πίσω. Θα βάλουμε το βελονέκι μας δηλαδή από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και πλέκουμε ποδαράκι. Τον δεύτερο πόντο πάλι θα τον τραβήξουμε πίσω με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα το πάμε να αλλάξει. Δύο μπροστά, δύο πίσω. Ένα. Δύο ποδαράκια τα οποία τραβάω μπροστά. Και ένα. Δύο ποδαράκια τα οποία τραβάω πίσω και συνεχίζω έτσι μέχρι να ολοκληρώσω όλη τη σειρά. Δεν πλέκω αύξηση πλέον σε κάποιο πόντο. Απλά όταν θα πλέξω πάνω σε αυτό το ποδαράκι θα ξαναβάλω πάλι το πιαστράκι στον ίδιο πόντο για να ξέρω ότι είναι η μύτη, η γωνία για το V που είχαμε πλέξει. Συνεχίζουμε έτσι με τα ίδια ακριβώς βήματα δύο μπροστά, δύο πίσω μέχρι να πλέξουμε, μέχρι να φτάσουμε μέχρι το τέλος όπου θα πλέξω πάλι δύο από ένα ποδαράκι στους δύο τελευταίους πόντους. Στο σημείο αυτό έχω ολοκληρώσει να πλέκω όλη τη σειρά και αυτό που έκανα εκτός βίντεο για να γλιτώσω και λίγο χρόνο, έχω ήδη βάλει τα πιαστράκια μου για τα κουμπιά και όταν έβαλα τα πιαστράκια για τα κουμπιά έχω κάνει το εξής. Έχω αφήσει τους δύο πρώτους πόντους που πλέκουμε από κανονικά από ένα ποδαράκι σε κάθε ποδαράκι για τους δύο πρώτους πόντους. Τους επόμενους δύο πόντους τραβάμε πίσω. Τους επόμενους δύο πόντους τραβάμε μπροστά και για να έχω λίγο αυτό το κενό πριν ξεκινήσω να προσθέτω τα κουμπιά, ουσιαστικά αφήνω το λάστιχο χωρίς κουμπί, όλο το κενό εδώ που είναι για το λάστιχο και ξεκινάω εδώ. Από το πρώτο σημείο που έχω τα δύο ποδαράκια που τα τραβάω πίσω, εδώ θα βάλω το πρώτο μου κουμπί, μετά αφήνω ένα, δύο κενά και βάζω το δεύτερο κουμπί
Και από εκεί και πέρα αφήνω 3 κενά μέχρι το επόμενο κουμπί. Οπότε εδώ είναι το δεύτερο κουμπί και μετά. 1, 2, 3, το επόμενο κουμπί. Μετά 1, 2, 1, 2, 3 το επόμενο κουμπί, 1, 2, 3 το τελευταίο κουμπί που είναι εδώ που έχω το πιαστράκι για το V. Εδώ λοιπόν που έχουμε το πιαστράκι για το V θα μπει το πρώτο κουμπί για το γυλαίκο και μετά μετράω 1, 3 και εδώ επειδή δεν είχα αρκετό κενό στο τέλος αντί να έχω 3 κενά εδώ που έχουμε τα ποδαράκια που τα τραβάμε πίσω το έχω κάνει μόνο σε 2, δεν πειράζει όμως. Οπότε τι θα κάνουμε για να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τα κουμπιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σειρά. Πλέκουμε από ένα κανονικό ποδαράκι στους 2 πρώτους πόντους. 1, 2. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε μπροστά. 1, 2. Τους επόμενους 2 πόντους θα τους τραβήξουμε πίσω. 1, 2. Και ενώ από την καλή μεριά, αυτή εδώ είναι ουσιαστικά η πόντη που τραβούσαμε πίσω, έτσι φαίνεται από την καλή μεριά, σε αυτή τη μεριά είναι η πόντη που θα τραβάμε μπροστά. Οπότε ο πόντος που τραβάμε μπροστά από την μεριά που πλέκουμε τώρα είναι το σημείο όπου θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε τις κουμπότρυπες. Θα βγάλω λοιπόν το πιαστράκι μου και θα αντικαταστήσω αυτά τα 2 ποδαράκια με αλυσίδες. Οπότε θα πλέξω 1-2 αλυσίδες και αντί να πλέξω πάνω σε αυτά τα ποδαράκια θα πάω αμέσως στα επόμενα 2 που είναι αυτά που τραβάω πίσω. Τώρα ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το κουμπί που θα προσθέσετε πάνω στο πλεκτό μπορείτε να κάνετε κουμπότρυπα και με 1 αλυσίδα και με 3 και με 4 αλυσίδες. Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το κουμπί που θα βάλετε. Ανάλογα πόσες αλυσίδες πλέκουμε, τόσους πόντους από το πλεκτό μας θα αφήσουμε. Αν πλέξουμε δηλαδή 3 αλυσίδες, θα αφήσουμε 3 πόντους. Αν πλέξουμε 1 αλυσίδα, θα αφήσουμε 1 αλυσίδα, έναν πόντο από το πλεκτό. Οπότε, εγώ έχω πλέξει 2 αλυσίδες, θα αφήσω 2 πόντους από το πλεκτό, θα πάω στους επόμενους 2 που είναι αυτοί που τραβάω πίσω και θα συνεχίσω να πλέκω. 1, 2. Οι επόμενοι 2 πόντοι είναι αυτοί που τραβάμε μπροστά. 1, 2 και έτσι φαίνεται η κουμπότρυπα που μόλις δημιουργήσαμε. Τώρα συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά. Πάντα στο σημείο εδώ που έχω βάλει τα πιαστράκια μου, τους 2 αυτούς πόντους δεν θα πλέκω μέσα σε αυτούς τους πόντους, θα πλέκω 2 αλυσίδες, θα περνάω πάνω από αυτά τα 2 ποδαράκια και θα συνεχίζω να πλέκω στα επόμενα 2 και το κάνω αυτό μέχρι και το τελευταίο πιαστράκι που έχω βάλει επάνω στο πλεκτό και το επόμενο και στη συνέχεια του καθώς προχωράμε μέχρι κάτω ακολουθούμε το ίδιο πατρόν τραβώντας 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω τελειώνοντας με 2 κανονικά ποδαράκια στο τέλος. Οπότε πάω να ολοκληρώσω και εγώ τη σειρά εκτός βίντεο και όταν έχω τελειώσει θα ανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε και την τελευταία σειρά για το μπροστινό μέρος από το πλεκτό μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσα να πλέκω και αυτή τη σειρά. Από εδώ έχουμε τώρα τις κουμπότρυπες και από εδώ είναι η μεριά που θα ράψουμε τα κουμπιά. Όπως βλέπετε συνεχίζω και κρατάω το πιαστράκι στη μεριά που θα ράψω τα κουμπιά εδώ στην αρχή του V για να μην μπερδευτώ για να ξέρω ότι εδώ είναι το πρώτο κουμπί που θα ράψω επειδή εδώ είναι η πρώτη κουμπότρυπα για αυτή τη μεριά εδώ στο V. Οπότε εδώ θα είναι και το πρώτο κουμπί που θα ράψω επάνω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και μετά θα συνεχίσω να ράβω και τα υπόλοιπα κουμπιά. Πάμε τώρα να πλέξουμε και την τελευταία σειρά για το πλεκτό μας, όπου θα ακολουθήσουμε τα ίδια ακριβώς βήματα που κάναμε σε όλη τη διάρκεια του πλεκτού. 2 ποδαράκια μπροστά, 2 πίσω. Έχω ήδη πλέξει την αλυσίδα μου. Ξεκινάω πλέκοντας από ένα κανονικό ποδαράκι στους πρώτους 2 πόντους. 1, 2 και πλέκω τώρα 2 ποδαράκια μπροστά, 1, 2, 2 ποδαράκια τα οποία τραβάω πίσω, 1, 2 και συνεχίζω το μοτίβο μέχρι να ολοκληρώσω το πλεκτό. Βέβαια, όταν φτάσω εδώ στις κουμπότρυπες θα ανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε πάνω στις κουμπότρυπες. Πλέκω κανονικά
δύο ποδαράκια μπροστά, δύο ποδαράκια πίσω, γύρω, γύρω, γύρω. Και όταν φτάσω στο σημείο για τις κουμπότρυπες, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε πάνω στην πρώτη κουμπότρυπα και μετά θα ολοκληρώσουμε το πλεκτό εκτός βίντεο. Έχω φτάσει στο σημείο που θα πλέξω πάνω στην πρώτη μου κουμπότρυπα. Πριν από την κουμπότρυπα, έχω πλέξει κανονικά επάνω στους πόντους που τραβάω δύο ποδαράκια μπροστά. Τώρα, θα θυμάστε που είπαμε νωρίτερα ότι αντικατέστησα τους δύο αυτούς πόντους με δύο αλυσίδες. Οπότε τώρα θα ξαναεπαναφέρω αυτούς τους δύο πόντους, δηλαδή θα πλέξω δύο ποδαράκια κάτω από αυτές τις δύο αλυσίδες και συνεχίζω κανονικά το πατρόν μου τώρα μέχρι να ολοκληρώσω όλη τη σειρά. Δηλαδή συνεχίζω και τραβάω δύο ποδαράκια μπροστά. Ένα. Δύο. Δύο ποδαράκια πίσω. Ένα, δύο και βλέπουμε πώς φαίνεται εδώ. Παρόλο που πλέξαμε δύο κανονικά ποδαράκια, επειδή πριν και μετά έχουμε δύο ποδαράκια τα οποία τραβάμε μπροστά, μοιάζει σαν να συνεχίζεται το πατρόν, σαν να έχω πλέξει δύο ποδαράκια πίσω φαίνεται εδώ. Και έτσι είναι η κουμπότρυπά μας. Κάνουμε τα ίδια ακριβώς βήματα σε όλες τις κουμπότρυπες, πλέκουμε από δύο ποδαράκια. Τώρα, αν έχετε αφήσει τρεις αλυσίδες, θα πλέξετε τρία ποδαράκια. Αν έχετε αφήσει μία αλυσίδα, θα πλέξετε ένα ποδαράκι στο κενό αυτό. Και το κάνουμε αυτό μέχρι να πλέξουμε μέσα σε όλες τις κουμπότρυπες και όταν ολοκληρώσω και εγώ αυτή τη σειρά θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα πλέξουμε τα μανίκια. Ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά και για να κλείσω τη σειρά δεν θα πλέξω άλλο για τον μπροστινό. Πλέκω αλυσίδα, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα πλέξουμε στα μανίκια. Πάμε τώρα να πλέξουμε το μανίκι. Το ένα το έχω ήδη πλέξει εκτός βίντεο και φαίνεται έτσι. Πάμε να πλέξουμε το δεύτερο μαζί και μετά από το μανίκι θα δούμε και πώς θα προσθέσουμε τα κουμπάκια στο πλεκτό μας. Αυτό που θέλω να κάνω είναι θέλω να ενώσω την κλωστή στην κάτω μεριά εδώ στο άνοιγμα της μασχάλης που έχω πλέξει. Βάζω μέσα το βελονάκι μου για να προσθέσω την κλωστή, για να ενώσω την κλωστή, την πιάνω, την περνάω μέσα από τον πόντο. Πλέκω 1, 2, 3 αλυσίδες οι οποίες αντιστοιχούν στο πρώτο μου ποδαράκι και αυτό που θέλω να κάνω είναι, θέλω να πλέξω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πρώτο άριχτο της κάθε σειράς. Οπότε, από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο ουσιαστικά. Αυτό ήταν το πρώτο μου ποδαράκι, 3 αλυσίδες και συνεχίζω. 2 στην επόμενη σειρά, 3 στην επόμενη, 4 στην επόμενη, 5 στην επόμενη, 6 και συνεχίζω να πλέκω από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο γύρω γύρω μέχρι να φτάσω κάτω εδώ και όταν έχω τελειώσει και εγώ τη σειρά θα ανοίξω για να δούμε πώς θα πλέξουμε την δεύτερη. Έχω ολοκληρώσει τη σειρά με συνολικά 51 πόντους. Θα βάλω το βελονάκι μου στο πρώτο ποδαράκι για αυτή τη σειρά που είναι οι τρεις αλυσίδες που πλέξαμε στην αρχή. Στην τρίτη αλυσίδα λοιπόν πλέκω βουβό, αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου. Πριν ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά και τελευταία για το μανίκι, το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο φαίνεται έτσι. Το μανίκι που έχουμε πλέξει. Οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά. Εγώ έχω συνολικά 51 ποδαράκια και θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς που κάναμε και για το λάστιχο. Δύο ποδαράκια μπροστά, δύο πίσω. Τώρα επειδή εμένα ο αριθμός των πόντων είναι μόνος, 51, ο τελευταίος πόντος θα είναι είτε ένα ποδαράκι που τραβάω μπροστά είτε ένα ποδαράκι που τραβάω πίσω. Βέβαια δεν πειράζει γιατί είναι από την κάτω μεριά της μασχάλης και έτσι δεν θα φαίνεται. Οπότε ξεκινάω πλέκοντας δύο ποδαράκια τα οποία τραβάω μπροστά. 1, 2, 2 ποδαράκια που τα τραβάμε πίσω, 1, 2, τα επόμενα 2 ποδαράκια τα τραβάμε μπροστά, 1, 2, τα επόμενα 2 ποδαράκια τα τραβάμε πίσω, 1, 2
Και συνεχίζουμε να κάνουμε το μοτίβο αυτό όπως κάναμε και στο λάστιχο στην κάτω μεριά αλλά και στα μπροστινά, τραβώντας δύο ποδαράκια μπροστά, δύο πίσω, μέχρι να ολοκληρώσω όλη τη σειρά. Στο σημείο αυτό έχω ολοκληρώσει την δεύτερη και τελευταία σειρά για το μανίκι για το γυλαίκο μας. Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο ποδαράκι για αυτή τη σειρά, πλέκω βουβό αλυσίδα, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και το γυλαίκο μας στο σημείο αυτό φαίνεται έτσι με τα μανίκια. Το ένα μας μανίκι, το άλλο, το οποίο δεν είναι και τόσο ορατά λόγω του ότι το νήμα με την τριχούλα ξαπλώνεται αρκετά προς τα έξω και ουσιαστικά καλύπτει τις σειρές, αλλά δεν θέλουμε να πλέξουμε και περισσότερο. Τώρα, αν θέλετε αυτό να το κάνετε ζακέτα, μπορείτε να συνεχίσετε να πλέκετε το λάστιχο μέχρι το τέλος της σειράς, δηλαδή να πλέκετε δύο ποδαράκια μπροστά, δύο πίσω και να το κάνετε κανονική ζακέτα αντί για γυλαίκο. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα προσθέσουμε τα κουμπιά στο πλεκτό μας. Επειδή έχω μόνο δύο κουμπιά, θα δούμε πώς θα προσθέσουμε μόνο το πρώτο και το δεύτερο και θα ολοκληρώσουμε το πλεκτό έτσι, έχοντας ράψει μόνο τα δύο κουμπιά. Μέχρι να πάω να πάρω και τα υπόλοιπα τρία, γιατί ξεχάστηκα και έχω μείνει μόνο με δύο κουμπάκια για να βάλω επάνω στο πλεκτό μου. Πάμε να δούμε πώς θα το ράψουμε. Έχω περάσει την κλωστή διπλή επάνω στο κουμπί και εδώ που έχω το πρώτο πιαστράκι, επάνω δηλαδή σε αυτά εδώ τα δύο ποδαράκια που μοιάζουν να τα τραβάω μπροστά, εδώ λοιπόν, σε αυτούς εδώ τους δύο πόντους, θα ράψω το πρώτο μου κουμπί. Το βάζω πάνω σε αυτά τα δύο ποδαράκια. Και αυτό που θα κάνω είναι, θα περάσω τις δύο κλωστές από την μία μεριά, θα τις περάσω από κάτω και τις άλλες δύο κλωστές από την άλλη μεριά. Θα κάνω έναν κόμπο από πίσω με τις κλωστές, αρκετά σφιχτό θέλουμε να είναι. Εγώ θα κάνω έναν μισό φιόγκο γιατί θα το λύσω για να το κάνω και στα αγγλικά το κουμπάκι. Και τώρα έχουμε ενώσει το πρώτο κουμπί επάνω στο πλεκτό μας μέσα στην πρώτη κουμπότρυπα και είναι έτοιμο. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να πάτε να βάλετε και τα επόμενα κουμπιά στις κουμπότρυπες. Τώρα, θέλουμε τα κουμπιά να τα ράψουμε στο ίδιο σημείο που έχουμε κάνει τις κουμπότρυπες. Οπότε, μετά από το πρώτο το οποίο ράψαμε εδώ, θέλουμε να πάμε 1, 2, 3, εδώ που είναι και η επόμενη κουμπότρυπα, στο τρίτο σημείο που τραβάμε μπροστά τους πόντους εδώ πέρα, θα ράψω το επόμενο κουμπί. Μετά 1, 2, 3. Εδώ είναι και η επόμενη κουμπότρυπα, θα βάλω και το επόμενό μου κουμπί. Μετά 1, 2, 3 είναι η επόμενη κουμπότρυπα και θα βάλω το επόμενο κουμπί. Και στο τέλος, θυμάστε ότι έχουμε μετρήσει μόνο 2, 1, 2 είναι η τελευταία μας κουμπότρυπα που θα βάλουμε το τελευταίο κουμπί. Θέλουμε οι κουμπότρυπες να είναι στα ίδια ακριβώς σημεία, τα κουμπιά να είναι στα ίδια ακριβώς σημεία που ράψαμε τις κουμπότρυπες για να κουμπώσει ίσια το πλεκτό μας. Έτσι λοιπόν φαίνεται το πλεκτό μας όταν έχουμε προσθέσει και το κουμπάκι από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα, το γυλαίκο αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε ακόμα και για ενήλικα. Μπορούμε να το φτιάξουμε για παιδικό, για όλες τις ηλικίες, όπως ανέφερα και πριν. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και ζακέτα πλέκοντας τα μανίκια μέχρι κάτω. Δηλαδή να πλέκουμε συνέχεια δύο ποδαράκια μπροστά, δύο πίσω, μέχρι να τελειώσουμε όλο το μανίκι. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο.
Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στην ομάδα αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Θα βρείτε τα link κάτω από το βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!